λοιπόν η μαρτυρία που προκύπτει, τι λέει κύριε Σωτηριάδη? Αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που υπήρξε η καταγγελία για το ελείπον πρόσωπο των 31χρονων Σύριων, συστάθηκε ανακριτική ομάδα και από εκείνη τη στιγμή διερευνώνται κάθε πληροφορία η οποία έρχεται στην ανακριτική ομάδα και αξιολογεί κάθε πληροφορία και κάθε μαρτυρία. Μια τέτοια πληροφορία λήφθηκε και σήμερα στην ανακριτική ομάδα, όπου σε συγκεκριμένη περιοχή, με βάση πάντα την πληροφορία, εκεί υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οδηγήθηκε ο ελείποντας από δύο άγνωστα πρόσωπα, ρίχθηκε αριθμός πυροβολισμό και ότι τραυματίστηκε θανάσιμα ο ελείποντας. Η σκηνή αποκλείστηκε, κύριε Νικήτα. Υπάρχουν εκεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Είμαστε στη σκηνή για να την αντιληφθείτε και εμείς. Έχει κληθεί η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών και γίνονται εξονυχιστικές έρευνες για περισυλλογή τεκμηρίων και λήψη μαρτυριών ως προς το τι ακριβώς έχει συμβεί τη 14η Φεβρουαρίου του 2020 στο συγκεκριμένο σημείο. Όμως είμαστε στα πολύ αρχικά στάδια. Να μου επιτρέψετε να μην επεκταθώ περισσότερο όσον αφορά τη μαρτυρία και τα στοιχεία που κατέχει η αστυνομία, αλλά όλες οι ενδείξεις και όλα τα στοιχεία οδηγούν σε αυτήν τη σκηνή ότι ήταν η σκηνή της εγκληματικής ενέργειας. Άρα κάποιοι μπορεί να του έκλεισαν ραντεβού θανάτου, κύριε Σωτηριάδη, με την έννοια να τον κάλεσαν να πάει στην περιοχή. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία φαίνεται ότι συνέβη και αυτό που αναφέρεται. Παγιδεύτηκε, οδηγήθηκε το θύμα σε αυτό το σημείο και εκεί βέβαια σύμφωνα με τις μαρτυρίες πρέπει να γίνει και η εκτέλεση. Όμως τα στοιχεία είναι αυτά, μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να επεκταθούμε, να μείνουμε ως εδώ και αν προκύψει οτιδήποτε να είσαστε σίγουροι, σε οποίο θα βέβαια θα μπορούμε να ανακοινώσουμε, να θα το μεταφέρουμε. Άρα πλέον είναι σίγουρο ότι έγινε δολοφονία και ψάχνετε να δείτε τα επόμενα βήματα. Μάλιστα. Πού μπορεί να βρίσκεται η Σωρός και όλα τα υπόλοιπα. Στο συγκεκριμένο σημείο, κύριε Νικήτα, όμως να αναφέρω ότι δυστυχώς έχει παρέσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τις 14 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, εμείς θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να εξασφαλίσουμε εκείνα τα στοιχεία, να εντοπίσουμε εκείνες τις μαρτυρίες για να εξηγιάσουμε την υπόθεση, την πολύ σοβαρή αυτή υπόθεση. Μάλιστα. Και για τις έρευνες για την έκρηξη βόμβας έχουμε κάτι νεότερο? Δυστυχώς δεν έχουμε κάτι νεότερο. Είναι αυτά τα οποία έχουμε πει, ότι έγινε έκρηξη λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα σε ειδησιογραφικό πρακτορείο, δυστυχώς εις βάρος δημοσιογράφων. Είναι πολύ σοβαρό περιστατικό και έτσι το αντιμετωπίζουμε. Έχουν περισυλλεγεί τεκμήρια από τη σκηνή και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σωτηριάδη. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, λοιπόν.